Πού το ξέρετε αυτό ο Κύριος. Βλέπετε, εσείς έρχεστε εδώ πέρα με την ελπίδα ότι θα μάθετε κάτι. Σωστά. Για να βοηθηθείτε και καλά κάνετε. Αυτός ο Κύριος ποτέ δεν έγινε σε σεμινάρια του κύριου Μούρδη. Ούτε πρόκειται να πάει ποτέ. Ούτε θα το χρειαστεί ποτέ το γιατρό. Ή δεν θα αρρωστήσει ποτέ. Γιατί υπάρχει κάτι κάποιος που ξέρει την ανάγκη αυτού μου και ξέρει ποιο γονιδίο, όπως βλέπετε αυτό που κάνει έτσι, πιτς, να ενεργοποιήσει και ποιο να τα ενεργοποιήσει. Εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε πόση ανάγκη σε πρωτεΐνη έχετε, πόση ανάγκη σε υδατάνθρακες, σε ένζημα, σε βιταμίνες και σε όλα αυτά. Έρχομαι στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα, υπάρχει ένας χάμος, υπάρχουν ομάδες διατροφής, υπάρχουν πρέπει να φάτε τόσες βιταμίνες. Και οι άνθρωποι τρέχουν από μάνα στον καϊά, θα το τι θα φάνε, πόσα θα φάνε, τι ένζημα, τι αμινοξία, και είναι σε μια βαβυλώνα γνώσεων και στο τέλος είναι πιο αγχωμένη διάρκεια, τα παρατάνε όλα. Δίαιτες, κάνε αυτή τη δίαιτα, κάνε εκείνο, κάνε μια σπιθεραπεία από εδώ, από εκεί. Και υποφέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι παράξενο ότι αυτά τα ζώα έχουν απόλυτη ελευθερία να εξασκήσουν το δικαίωμα της εγκράτειάς τους, χωρίς να αισθάνονται ποτέ ότι πιέζονται, χωρίς να αισθάνονται ποτέ ότι καταπιέζονται ή στερούνται. Αν για παράδειγμα έρθω σε εσάς και λέω ότι σας αρέσουν τα γλυκά και σας πω θα σας πάρω το γλυκό, δεν θα ξαναφάτε γλυκό, επειδή το λέω επειδή είμαι γιατρός, θα πείτε ο γιατρός το είπε, αλλά βαθιά μέσα σας τι λέτε. Αχ, θα πω, θα βλέπετε κάποιον τρώει τον μπακλαδάκι. Ο παιδικός δεν είναι αυτό. Και αυτό δεν είναι μόνο, είναι σε όλα τα θέματα. Scientific America. Αυτή η καμιλοπάρδα κάνει κάτι παράξενο. Βλέπετε τι τρώει. Τρώει κόκκαλα. Τρώει οστά. Το φαινόμενο ονομάζεται οστεοφαγία. Και πρόσφατα να κάνεις την επιστήμονες στην Αφρική και δεν μπορείς και να το παντάρεις σε συγκεκριμένη κάποιες άλλες. Γιατί αναισθητοποίησε την καμιλοπάρδα, πήραν αίμα και είδαν ότι η καμιλοπάρδα έχει έλλειψη ασβεστίου. Της γλυπίας βέστιου. Τώρα το ερώτημα είναι πήγε ποτέ στο κέντρο υγείας σε μασόνα και έκανε εξετάσεις ασβεστίου. Πήγε μήπως σε κάποιον ορθοπαιδικό, σε κάποιον μικροβιολόγο να μετρήσει το ασβέστιο, τη φωσφάτη, τα γαλλική μου σπαντάζει, το μαγνήσιο, τίποτα. Από πού το ξέρω. Πρέπει να μου δώσετε μια απάντηση από πού το ξέρω. Από πού το γνωρίζει. Η απάντηση που δώσουμε είναι ένστικτο. Ένστικτο όμως σημαίνει ότι είναι γραμμένο εδώ. Χωρίς η καμιλοπάρδα δεν έχει κάνει τίποτα. Γράφει. Από μόνο του όχι. Και ο λόγος που έχει έλλειψη ασβεστίου, ξέρετε ποιος είναι. Γιατί εμείς εδώ οι πολιτισμένοι στην Ευρώπη, επειδή παράγουμε μεγάλες ποσότητες μονοξιδίου και διοξιδίου του άνθρακα, ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, πάει στην Αφρική, γίνεται όξινη βροχή, λιώνει το ποσοστό ασβεστίου από έδαφος που έχει ακακίες που τρώει η καμιλοπάρδα. Και επειδή η καμιλοπάρδα με την ακακία που τρώει, δεν παίρνει το ασβέστιο της, τρώει οστά. Και μόλις το ποσοστό ασβεστίου φτάσει στο αυτό που χρειάζεται, να φύγει η οστεοπόδοση, η καμιλοπάρδα ξαναπρώει πάλι ακάκια. Και λέω εγώ τώρα, όταν με ρωτάνε οι γυναίκες να μιλήσουν αύριο για την οστεοπόδοση, πόσο ασβέστιο. Και οι γιατροί λένε 1500 μικρογραμμάρια την ημέρα. Δεν το ξέρουν οι γιατροί που λένε. Είναι στατιστική. Κοιτάξτε όμως. Και η φιλενάδα με σε αυτήν την καμιλοπάρδα την κοιτάει και λέει σε πολύ τρελάθηκε. Εσύ δεν είσαι δικιά μας. Εμείς είμαστε όμως βεζιτέρια. Όχι βεζιτέρια, είμαστε vegan, τρώμε μόνο φυτικά, όχι ζώικα. Εσείς είναι μεταλλαγμένοι, γι' αυτό και μεταλλαγμένοι μου αρέσει πολύ. Είναι ωραία μετάλλαξη. Δεν είναι υπέροχο αυτό. Όταν λοιπόν με ρωτάνε τι να φάω, τους λέω να έχετε τόση σοφία που όμως σας πήγαμε το πάρτανε. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να φανωστά. Όταν έχετε έλλειψη από κάτι, είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, μ' αρέσει, θέλω να το φάω, σαν την ανάγκη να φάω κάτι. Το έχετε νιώσει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή σας. Αλλά προσέξτε, ποτέ δεν καταρθεί η ανάγκη να πιείτε αλκοόλ. Για να πείτε, α, τώρα έχεις ανάγκη να πιω λίγο κρασάκι ή ουίσκι. Όχι τέτοια ανάγκη. Ή να καπνίσετε τσιγάρο. Ή να πάρετε ένα γουρούνι και να το φάτε όλο το γουρούνι και να αφήσετε το μήλο. Ξέρετε, μετά τα γουρούνια του βάζετε ένα μελαράκι στο σπίτι. Το μελαράκι το πιδάκι. Όχι έτσι. Όταν θα σας μιλήσει αυτό που ονομάζουμε εδώ πέρα σοφία, τότε θα σας υποδείξει το τι θα. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται μια προϋπόθεση. Ο αγωγός της σοφίας αυτής είναι η αγάπη. Γι' αυτό το λόγο μια γυναίκα
και να είναι καλή μαγείρης από πότε. Όταν είναι ευτυχισμένη, όταν έχει φαντασία, ξέρουμε ότι η μαγειρική προϋποθέτει φαντασία, έτσι δεν είναι. Βλέπετε, δεν είναι τεχνική πόσα συστατικά και πόσα συστατικά. Περισσότερες από εσάς που είστε μαγειρές, δεν μαγειρεύετε με το τσερεμετέ στο χέρι. Ωραία. Ή μια φορά και το τσερεμετέ και μετά τι κάνετε. Αυτοσχεδιάσατε. Και γιατί το κοιτάζετε. Δεν ξέρω, διορθώστε αν είναι λάθος. Αλλά βλέπω, κρίνω εξαιτίων τα λόγια από τη δικιά μου ζωή. Επειδή τις περισσότερες φορές είμαι ευτυχισμένη, δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι συμβαίνει στο τραπέζι. Συμπόσιο. Κάποιοι από το κοινό είχαν την τύχη, πιστεύω ότι έχει όχι ατυχία να γευτούν κάποια μικρό πράγματα και βλέπουν ότι έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί η φαντασία στο τι θα μαγειρέψω θέλει έμπνευση. Και η έμπνευση μπορώ να έχω μόνο όταν κάνω υποσχέσεις αγάπης. Γι' αυτό το λόγο το να έχω καλές και σωστές σχέσεις αγάπης, καθημερινές και ειλικρινές σχέσεις έχει το μαγική σημασία για τη δική μου υγεία και μετά για την υγεία των άλλων. Αυτό το ζώο εδώ πέρα ζει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια ισορροπία αγάπης. Παρόλο που δεν το καταλαβαίνω. Έχει σημασία το τι φωνή ακούω. Science News, το ίδιο περιοδικό. Αυτός είναι ο δικός σου. Σκύλος, που ζει στο υπέδαφος. Λέγεται Ground Squirrel στα ελληνικά. Και αυτός είναι της πρωταλίας. Αυτός ο σκύλος αποτελεί την τροφή αυτού του πρωταλία. Δηλαδή αυτός ο πρωταλίας τρέφεται με αυτούς τους σκύλους. Συνήθως όταν ο σκύλος και ο πρωταλίας συναντιούν, δεν ξέρετε τι γίνεται. Ο σκύλος είναι το φεγγάρι να εξαφανίζεται. Γιατί άμα δεν πιλάμε να εξαφανιστεί, ο πρωταλίας και το δηλητήριο είναι αρκετά τοξικό. Ακόμα και για τον άνθρωπο. Αυτός ο σκύλος σε δευτερόλεπτα με ένα τσίπημα την πρωταλία έχει πεθάνει. Παράγει νευροτοξίνη και σκοτώνει. Οι επιστήμονες όμως στην έρευνα της Νεβάδα στην Καλιφόρνια ανακαλύψανε αυτό το παράξενο γεγονός και το κυκλοφορήσανε Ράκελ και Τεράκελ, το οποίο σημαίνει κροταλίζοντα την πρωταλία. Το οποίο με απλά λόγια τσαμπουκαλευόμενο στην πρωταλία. Ξέρετε, αυτός ο σκύλος ένα 24ωρο πριν, όταν συναντήθηκε με τον πρωταλία, κροταλίας, σκύλος, ο σκύλος. Σήμερα το πρωί που το φωτογράφησα, συναντιούνται οι δύο, ο σκύλος δεν φεύγει, μένει εκεί και επιτίθεται στον πρωταλία. Και όχι μόνο επιτίθεται, αλλά όταν ο πρωταλίας το τσιμπάει, δεν πεθαίνει πλέον από την Δημητρία. Ο ίδιος ο σκύλος, που 24 ώρες πριν πέθανε από την Δημητρία και έφευγε, τώρα έχει ένα άλλο ένστικτο και δεν πεθαίνει και αγνεύει στον πρωταλία. Γιατί. Γιατί. Μπορείτε να σκεφτείτε μια αιτία γιατί μπορεί ενώ χθες το βράδυ να πέθανε και να έφερε και σήμερα δεν πεθαίνει και επιτίθεται. Ο ίδιος κύριος, για να γίνει αυτό που σας λέω, χρειάζεται να ξαναγραφτεί ο γενετικός του κώδικας. Γιατί για να μπορέσει να εξουδετερωθεί νευροτοξίνη το διαιτήριο του πρωταλία, πρέπει να παραχθεί καινούργια πρωτεΐνη. Και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι παράγει ο σκύλος καινούργια πρωτεΐνη που οξυδετερώνει το διαιτήριο του πρωταλία. Χωρίς ο σκύλος να ξέρει τίποτα. Χωρίς να το ζητήσει ποτέ. Γιατί. Είναι αυτό. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αυτή η σκυλίδα μόλις έγινε μητέρα. Μόλις γέννησε μικρά. Και επειδή γέννησε μικρά, η ανάγκη της επιβίωσης έκανε τι. Όχι να παράγει σκιουρίνα από μόνη τη, δεν υπάρχει αυτό. Κάποιο ή κάποιο άλλο ενεργοποίησε κάποιο μονίδιο και ξανά γράψε το καινούργιο πρωτεΐνη και παράγει την πρωτεΐνη και εξωτερώνει το δηλητήριο χωρίς η σκιουρίνα να ξέρει εδώ τίποτα. Αυτό είναι τρομακτικό στη σύλληψη σε σχέση με τη θεραπεία. Γιατί ξέρω όπω σα έδειξα ότι όλε οι ασθένειε είναι αμεταλλαγή που στα μονίδια. Γιατί? Γιατί κάτι κάναμε ή κάναμε εμείς ακόμα και τώρα στα γονιδιά μας και τα καταστρέφουμε. Ξέρετε τι θα το πει αυτό. Αν αυτό αναστραφεί, όλες οι ασθένειες μπορούν να γίνουν καλά. Ναι ή όχι. Είναι λογικό. Ο Κινέζος που σας έδειξε στα 69 του αποφάσισε να ζήσει. Η ζωή του πήρε ανάγκη πλέον. Και τον είδατε πώς έγινε. Τουλάχιστον σε φυσιολογικό επίπεδο. Αυτή η σκηνοθεσία, χωρίς να ξέρει τίποτα, σαν 24 ώρες, επειδή όμως γέννησε, η ανάγκη της μικρότητας είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη του θανάτου. Αυτό που συμβαίνει όμως εδώ είναι καλό για ποιον. Ποιος ωφελείται από αυτήν την κατάσταση. Σκύλος.
Είναι καλό μόνο για το σκιούρο. Και για το σκιουράκι. Και για το σκιουράκι. Και για ποιον άλλο είναι καλό. Για το κορδαλία. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν όλοι οι σκιούροι πεθαίνανε με τον δάγκωμα του κορδαλία και τους έτρωγε, δεν θα έχει πλέον φαγεί ο κορδαλίας και έκανε. Θα πεθαίνει και ο κορδαλίας. Και αν πεθάνει ο κορδαλίας, τι χαλάμε μετά, αυτό που ονομάζουμε το οικοσύστημα, την ισορροπία στη φύση. Δεν είναι απλώς μόνο η αντισυνετροφική, είναι γενικά όλο το οικοσύστημα, είναι τρομακτική ισορροπία. Υπάρχει τόση σοφία σε αυτό το σύμπαν που με το άναυμα. Γι' αυτόν τον λόγο, αυτό που θέλω να μεταφέρω σε εσάς είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πόσο καλύτερα μπορεί να αντιμετωπίσετε μια δύσκολη κατάσταση όταν ξέρετε ότι είστε μόνοι σας ή όταν ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος δίπλα σας που τον εμπιστεύετε και σας μπορεί να σας δώσει υποστήριξη. Φυσικά την δεύτερη περίπτωση. Στο Πανεπιστήμιο Χάβαρντ κάνατε την εξής έρευνα με καρδιοπαθείς. Το άρθρο έχει τον τίτλο «Η θεραπευτική δύναμη, η τίμαση είναι η διαπροσωπικότητα, οι προσωπικές σχέσεις». Πόση σημασία έχουν. Και πήραν 25 καρδιοπαθείς, οι οποίοι και 25, δύο γκρουπ, 25 και 25, είχαν κάνει και οι 50 bypass στη Στεφανία. Και τους χωρίσαν σε δύο γκρουπ. Το ένα το γκρουπ, εδώ πέρα, έχει συμμετοχή σε κάποια ομάδα στήριξης, δηλαδή παράδειγμα κόσμος ο οποίος έχει κάνει bypass, έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει συγγενείς και είναι θρησκευόμενο άτομο. Έχει θρησκευτική στήριξη και υποστήριξη. Το άλλο γκρουπ έχει στήριξη αλλά δεν είναι άθεοι, το άλλο δεν έχει στήριξη και πιστεύονται και το τρίτο γκρουπ εδώ πέρα που λέει no, δεν έχουν ούτε κοινωνική, οικογενειακή υποστήριξη, ούτε καμιά συμμετοχή, τίποτα, είναι μόνοι τους. Προσέξτε το. Και τα δύο γκρουπ έχουν τον ίδιο τρόπο ζωής, τρώνε το ίδιο φαγητό, πίνουν τα ίδια, είτε είναι κρασί, είτε είναι νερό, είτε τίποτα. Καπνίζουν, ο τρόπος ζωής είναι ο ίδιος. Η μόνη διαφορά είναι αυτή. Μετά από 6 μήνες από τον bypass που έχουν κάνει, και είναι έργο του Χάρβαρντ αυτή. Κοιτάξτε εδώ, από τους 25 πεθαίνουν μόνο οι 3. Κοιτάξτε εδώ πέρα, από τους 25 πεθαίνουν οι 23. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι μεν έχουν κάποια υποστήριξη. Και έχουν λαμβάνουν κάτι. Αυτό μας πάει πέρα από την βιοχημία της ασθένειας. Γι' αυτό έχουμε σήμερα στην ιατρική ψυχο-ομπολογία, ψυχο-ανοσιολογία, ψυχο-νευρο-ανοσιολογία. Γιατί το ξέρουμε αυτό. Γιατί είμαστε ζωντανές ψυχές. Το ερώτημα όμως το δικό μου ήταν το εξής, για πορεία. Εάν αυτή εδώ πέρα είναι έτσι, κανονικά θα πρέπει ούτε 3 νεκρούς να έχουν. Γιατί δεν πεθάνουν και οι 3. Που έχουν και υποστήριξη από την οικογένεια και υποστήριξη μετά από την οικογένεια στην εκκλησία είναι θρησκευόμενα άτομα, πιστεύω στον Θεό. Γιατί να πεθαίνουν αυτοί οι τρεις. Κανονικά θα πρέπει και 25 να ζήσουν. Γιατί όμως και οι τρεις πεθαίνουν. Γιατί. Γιατί αυτά τα άτομα ίσως είναι τα άτομα που μπορεί να πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν κάθονται έτσι. Και ο παπάς δεν. Ήταν δεξιά και ήταν αριστερά. Το 15 Αύγουστο ήμουν εδώ πέρα, το έπαιγα και χθε το δύο τριβεία. Σου κάνει εντύπωση γιατί παρατηρώ με γενικά παρατηρητικό άτομο. Και πήγαμε πάλι στο εργαστήριο, ήταν τον εορτασμό τη Θεοτόκου. Η Παναγία του Ολυμπιώτη Αθήνα. Και στεκόμουν όρθιο στην γωνία, γιατί μου αρέσει να πει όταν ακούω Βυζαντινού ζευγού, ειδικά στην Ψαχνοδία, μου αρέσει να κάνω. Για μένα προσωπικά η κατάνοξη και ο σεβασμό είναι κάτι προσωπικό. Έτσι. Και δίπλα μου ακριβώς είχε πει ότι έκανε εξυπηρετήσεις. Και για να περάσουν πάνω, πάνω στο μοναστήρι πρέπει να πούνε έτσι, ενώ σκαλοπάτω και αριστερά πάνω το μοναστήρι. Μπορείτε να καταλάβετε πως είναι το πλακό σου. Και ήταν κάτι εξυπηρετήσεις. Και ο ιερέας έψαινε και ήταν στο μέσο της Λαντρίας. Και τώρα έτσι όπως μιλάει η κυρία εκεί, ανεβαίνει μια πιο νέα κυρία που είναι έτοιμη. Δεν ξέρω αν είναι σε λόγο ξηγιά στη σύγκριση, κύριε Παγκάμετε, φεύγει. Μετά από λίγο άλλη. Γυμναστική είναι του τύπου, εδώ. Δεν κατάκριτο, είναι φυσιολογικό, έτσι.
κάνατε προσοχή. Υποτίθεται στην λατρεία, έτσι δεν είναι. Το άτομο αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό αλλού. Γι' αυτό τον λόγο αυτή δεν μπορεί να πεθάνει εδώ. Γιατί οι σχέσεις που έχουν δεν είναι αληθινές. Γι' αυτό σας μίλησα για βιολογική ειλικρίνεια. Ακόμα και σε αυτό που τρώτε πρέπει να έχετε ειλικρίνεια, ακόμα και με το φαγητό σας. Ένας φίλος μου όταν μιλάγαμε λέει: «Ε, Κώστα, είναι καλά όλα αυτά, αλλά να βγαίνεις έξω στην ταβέρνα. Τι να φάω, θα με κοροϊδέψουν». Και απλώς το είπα. Αυτό που μπορεί να κάνεις εσύ το κάνεις κατά ανάγκη. Δηλαδή, ίσως να ντρέπεσαι κάτι. Για το εγώ που κάνω δεν ντρέπομαι, είναι για μένα χαρά, είναι περίφημος. Ναι ή όχι. Στην Αθήνα περπατάμε, δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο για να μπορώ στο πάτο επιστήμη που λεφθώ, πάω το μετρό. Και είμαστε οι μόνοι, πιστεύω, μερικές φορές ο σύζυγος με αφήνει μόνο, ειδικά όταν είναι εκείνη να πάμε στην μεγάλη της πορεία της κι άλλες. Μαρία παίρνει που λέει, αλλά τώρα αρχίζει και δεν κάνει καλό σε τραγέντρος. Και δεν βέβαια τις σκάλες, μπορώ να το πω και και με κοιτάνε οι άλλοι από τις κοιλιόμενες σκάλες. Το φλάκι, έτσι λένε. Προσέξτε, ποιος θα τους δει ο Άγγλος. Αυτά που έχουμε φτιαχτεί γιατί. Οι Άγγλοι λένε use it or lose it. Ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις. Μης, ο οποίος δεν εξασκείται, τι κάνει, τροφή. Όσοι από εσάς είχαν σπάσει πόδι ή χέρι, γρήγορα διαπιστώσαμε σε 4 εβδομάδες πόσο γρήγορα η μυϊκή μάζα έχει φύγει. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο για μένα. Δεν τρέπομαι. Πρώτον γιατί δεν κάνω τίποτα κακό. Κάνω τίποτα κακό. Όχι. Και δεύτερον αυτό που κάνω είναι αληθινό. Αλλά ξέρετε, αν κάποιοι από εσάς δουλεύει για πράγμα στην τράπεζα, στην εθνική τράπεζα, και είναι 2 ώρες κάτω στο κομπιούτερ. Και πιαστεί, είναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει να καθόμαστε. Η μόνη γυμναστική είναι αυτό. Και σηκωθεί και πρέπει να κάνει. Θα γυρίσω τώρα στην τράπεζα. Πάνω από όλα. Ποιος από τους δύο όμως έχει το λάθος. Έχουμε φτάσει να ντρεπόμαστε για οτιδήποτε σωστό υπάρχει που θέλουμε ντροπή πλέον. Και ότι δεν λέμε στον εαυτό μας, ξέρετε, υπάρχουν άτομα που δεν γυμνάζονται, αν δεν χρειάζονται συγκεκριμένα ρούχα. Δεν θα γυμναστώ με τη φάρμα του τη φόρμα. Πάνω στο κοινό μου τέτοιο εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι η γυμναστική δεν είναι και ένα ξεχωριστό γεγονός. Η γυμναστική πρέπει να την ενσωματώσετε στον τρόπο που ζωή σας. Ακόμα και όταν πάτε να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ, αφήστε το κέντρο πολύ πιο μακριά στο πάρκι και περπατήστε. Είναι καλύτερο αυτό από το απλώς να πάτε και το βάλετε. 20 λεπτά. 25 λεπτά. 2.000 θερμίδες. Κι άλλες θερμίδες. Γιατί έφαγα 2 ντόνατ και 3 παναγωτηρόπιτες. Η αληθινή εγκράτη πάει πέρα από τη βιολογική. Τα ζώα, όπως άρχισε ο γνωστός, ή εδώ πέρα, έχουν διαφορετική ομοιογένεια. Σε αυτό που καταλαβαίνω σαν σοφία εδώ πέρα. Εμείς το έχουμε χάσει αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο στο New Start δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά δίνουμε βήμα να εξηγούμε, να αποσαφηνίζουμε και να οδηγούμε τους ανθρώπους σε αυτόν τον πρωταρχικό προγραμματισμό που τον χάσαμε και τον χάνουμε εξαιτίας της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας και της γνώσης μας. Η πολλή γνώση μπλοκάρει τον δρόμο στη θεραπεία. Αλλά η σοφία οικοδομεί. Ξέρετε κάτι, τελειώνοντας. Γιατί κανονικά πρέπει να σας σηκώσω τώρα και να κάνω μαθιά καθίσματα. Θα το κάνουμε μάθημα, θα το κάνουμε μάθημα. Στα μέσα καθίσματα σας σηκώσω να κάνω μαθιά καθίσματα, δεν θα αντικαθώ. Ξέρετε για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα έχει κάποιο νομίο στον κόλπο, έτσι. Συνήθως οι γιατροί κάνουν τη στερεκτομή. Αφαιρούμε την επίδρα, έτσι άμα έχει κάποιο παιδί, καθαρούμε και τις οθήκες. Και μετά από όλο ζωή η γυναίκα πρέπει να παίρνει ιστρογόνα, γιατί υποτίθεται ξέρω εγώ τα ιστρογόνα παράγοντα τις οθήκες. Σωστά. Στην Αμερική λοιπόν έγινε το εξής περιστατικό: μια γυναίκα έχει νομίο, με αφαίρεσαν όλη την πίτρα και αφαίρεσαν την κανονική διπολική στερεκτομή. Ο γιατρός όμως σε φαρμακευτική αγωγή, τα ιστρογόνα, η γυναίκα αυτή ήταν μια γράμματη γυναίκα. Μερικούς μήνες αργότερα τη συναντάει ο γυναικολόγος στο σούπερ μάρκετ. Και λέει τι κάνετε κυρία, πολύ καλό. Τα κάποια τα παίρνετε. Λέει ποια κάποια. Μετά κάποια που σας άρεσε. Λέει αν τα pain killers. Νομίζω ότι ήταν αντιφιαγμονώδη, ήταν γιγοπών. Λέει όχι, μια εβδομάδα καπών, τα πήρα, δεν τα παράτησα. Γρήγορα στο γιατρείο. Γιατί ξέρετε, άμα έχει πρόβλημα με πρόβλημα ιστρογόνα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνει προβλήματα στην καρδιά, στον εγκέφαλο και σε άλλο σημείο. Δεν είναι ταξίδια μα. Ωραία. Παίρνει αίμα
έχει κανονική παραγωγή εστρογόνων. Ο γιατρός σας. Χωρίς υπεροχή. Στην αρχή σας είπα ότι το ότι φαινόμαστε διαφορετικοί έχει να κάνει με το χαρακτήρα των γονιδίων. Το οποίο σημαίνει δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά κύτταρα. Ανάλογα ποιο γονίδιο είναι ενεργοποιημένο, φαίνεται διαφορετικό οργανισμό. Παράδειγμα, εδώ στον νύχι έχω γονίδιο για τον εγκέφαλο, απλώ το γονίδιο τι κάνει. Κοιμάται. Το ένα είναι ξύπνο στον νύχι, γι' αυτό το φαίνεται νύχι, αυτό δέρμα, αυτό μύτη, αυτό σηκώτη και το καθεξή. Το οποίο σημαίνει σε κάθε κύτταρό σα που έχετε, έχετε όλα τα γονίδια για να γίνουν τα πάντα. Το οποίο σημαίνει μπορεί να παράγει και όλε τι ορμόνε. Ξέρετε, κάναν έρευνα σε όλη την Αμερική. Παναμερικάνικο γυναικολογικό συνέδριο έχω πει στα. Και σήμερα ξέρουμε ότι οι στρογόνα παράγονται και από πού. Από τα κύτταρα του λίπους. Τα κύτταρα του λίπους παράγονται στρογόνα. Πότε. Αυτά τα φαινόμενα κάναν έρευνα ποτέ δεν γίνονται να παράγονται στρογόνα, δηλαδή οι γυναίκες, όταν τις κάνουν ιστερεκτομή, γυναίκες γιατροί και γυναίκες νοσηλεύτερες. Γιατί. Γιατί η γυναίκα είναι γιατρός, η γυναίκα είναι νοσηλεύτερη. Γιατί δεν δάσκεται στο πανεπιστήμιο σχολείο. Έκανε ιστερεκτομή, τέρμανε στρογόνα. Σωστά. Η ανάγκη δεν το ξέρει, όπως δεν το ξέρει εδώ. Ένα από εδώ, να το δω στην. Όπως δεν το ξέρει εδώ. Αυτό είναι καμιλοπάθη. Δεν έχει τη γνώση, αλλά είναι πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Και η έρευνα αυτή έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο και σήμερα είναι ένα τεκμηριωμένο γεγονός ότι τα κύτταρα του λίπους όταν ενεργοποιηθούν παράγονται στρογόνα γιατί απλούστατα μέσα στα λιποκύτταρά σας, εδώ, έχετε γονίδιο για στρογόνα. Όταν το γονίδιο ενεργοποιηθεί, παράγεται στρογόνα. Η μητέρα μου είναι στην Ευρώπη. Είναι στον τόπο παράγοντα. Έχει κάνει μια κίνηση τερεκτομή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα στο στρογόνα. Κανένα περίπτωση. Είναι θαύμα. Όχι. Είμαστε εμείς ένα θαύμα που έχουμε φτιάχτει. Με τρομακτικό τρόπο, πιστέψτε με, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Πολλές φορές λένε ότι είναι εξαιρέσεις, αλλά λέω σε όλους τους ανθρώπους, πρέπει να αρχίσετε να ζείτε ξεχωριστά, γιατί είστε ξεχωριστά από τον καθένα από εσάς. Είστε μοναδικά, τον έχετε φτιαχτεί με μοναδικό τρόπο και έχει σημασία να ζήσετε με τέτοιο τρόπο. Μην δακώνετε αυτή την χειριστική παρακαλυκότητα του Νίτσε. Ωχ, γερνάω. Περνάω στην εμινόπαυση. Αν θα μιλήσουμε για οστεοπόρο, σε εμινόπαυση και άλλη σχάρη. Δείτε πόση σύνδεση έχουν αυτέ οι τυπιαστέλειε μαζί. Ωχ, τώρα που κάνω μια εμινόπαυση, δεν είμαι πλέον γυναίκα. Για το χαρακτηριστικό τη γυναίκα, σαν θελκτικό όν, είναι η έμπειρο ζήτηση. Δηλαδή, αυτό είναι υποσυνείδητο. Όσο η γυναίκα έχει αναγνωρίσει, τι πάει να πει. Ότι μπορεί να τεχνοποιήσει, ναι ή όχι. Όταν η γυναίκα σταματάει την αναγνωρίση, όταν την πάει να τεχνοποιήσει. Και υπάρχουν οι ενδείξεις και αποδείξεις ότι και η σεξουαλική δραστηριότητα μειώνεται στη γυναίκα. Και είναι καθαρά από εδώ. Εδώ που εντρεποποίησε ο γονιδίων. Ο πιο διάσημος βιολόγος που υπάρχει σήμερα, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, έγραψε ένα βιβλίο, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά το εγωιστικό γονίδιο. The Selfish Gene. Διαβάστε το, αν το πάρετε. Έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε τι λέει αυτός ο βιολόγος. Δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα των γονιδίων μας και ζούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των γονιδίων μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ακόμα και το πώς συμπεριφέρεστε είναι γονιδιακά καθορισμένο. Έχω 5 λεπτά ακόμα. Ή κρυώσατε. Σας καταλαβαίνω. Και λυπάμαι πολύ που μέσα σε τέτοιο κρύο περιβάλλον πρέπει να είμαστε. Αλλά φεύγοντας τώρα, αν είναι κάτι να πάρετε, πάρετε ότι μπορείτε να κάνετε από σήμερα μια καινούργια αρχή. Αύριο και μεθαύριο, αυτό που στην ουσία θα κάνουμε είναι λίγο πιο βαθιά και πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις γνώσεις. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω για την ασθένεια σαν ασθένεια, γιατί με ενδιαφέρει να δω την αιτία. Και η αιτία είναι μια μετάλλαξη εδώ πέρα, ανάλογα με το πόσο κοντά ή μακριά είμαστε εδώ πέρα. Αλλά ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να γίνει σε εσάς, ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι γεγονός. Δεν έχετε παρά να αποφασίσετε εσείς. Γι' αυτόν τον λόγο το να κάνετε κάτι εξώρεση της καρδιάς. Και μόνη τη θέλησή σας και μόνη τη δύναμή σας έχει μεγάλη σημασία, γιατί η δική σας είναι. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ζωής και ο δρόμος του θανάτου. Το τι θα διαλέξετε καθημερινά να καθορίσει και την υγεία σας. Και η υγεία της είναι απλώς να μην είστε άρρωστοι, σημαίνει πνευματική σας, ψυχική και βιολογική ευεξία. Χαίρομαι πάρα πολύ και για εσάς που ήρθατε εδώ πέρα, πιστεύω αύριο να έχουμε περισσότερη θέρμανση.
Σας εύχομαι καλό βράδυ. Έτσι δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω πάλι αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καθορισμένο. Αφού είναι καθορισμένο, πώς μπορούμε να το αλλάξουμε? Είναι προκαθορισμένο όσον αφορά τη ζωή, στον προγραμματισμό της ζωής. Προκαθορισμένο δεν είναι για θάνατο. Εκεί είναι η διαφορά. Ο θάνατος είναι κάτι που είναι επίκτητο και είναι μετά στο διάβα της ζωής. Ο πρωταρχικός προγραμματισμός είναι για τη ζωή και είναι από την αρχή εκεί. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να ζει στον πρωταρχικό προγραμματισμό παρά στον επίκτητο που είναι επίκτητο και ψεύτικο. Είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να γίνει καλά την αρρώστια παρά να αρρωστήσει. Σήμερα όμως πιστεύουμε το αντίθετο. Είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσουμε και